Γεθά. Την ώρα που ακούγαμε και βλέπαμε τον Μενέντες, τον Ρόμπερτ Μενέντες, να μιλάει για τους όρους που θέτει στην Τουρκία προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει το πρόγραμμα για εξοπλισμό και αγορά F-16. Δίπλα του, κοντά του, στο περιβάλλον του, ήταν και ο αρχηγός Γεθά, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική και κάνει πολύ σημαντικές συναντήσεις. Θα πάμε στη Γεωργία Γαραζιώτη, η οποία θα μας δώσει και το περιεχόμενο των συναντήσεων, αυτό τα αποτελέσματά της. Ναι, Πόπη, η Αθήνα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με Ελληνοαμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές και εκτός από τη διπλωματία και τη στρατιωτική διπλωματία, με τον αρχηγό Γεθά, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, που βρίσκεται από τη Δευτέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πραγματοποιεί σειρά επαφών με αξιωματούχους του State Department και του Αμερικανικού Πενταγώνου. Δεν είναι τυχαίο, όπως είπες και εσύ, ότι οι δηλώσεις του γερουσιαστή Μενέντες έγιναν μετά από τη συνάντηση που είχε με τον στρατηγό Φλόρο, στον οποίο έθεσε το θέμα της τουρκικής επιθετικότητας και παρουσίασε στοιχεία των παραβιάσεων των Τούρκων των τελευταίων μηνών. Με σκοπό αρχικά να ενισχύσει το βασικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς και να πει μπλόκο στην πόλη των F-16 στην Τουρκία, αλλά και δευτερευόντως να ανοίξει ο δρόμος για τα εξοπλιστικά της Ελλάδας. Σήμερα, 8 η ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του στο Πεντάγωνο, στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ. Και στην ατζέντα της συνάντησης, εκτός από την τουρκική παραβατικότητα, θα είναι και η αναβάθμιση του ναυστάθμου της Ούδας, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Αλεξανδρούπολης και της υποστήριξης της μετακίνησης των δυνάμεων από τον Βορρά στον Νότο, καθώς τα τουρκικά στενά από όπου έχουν κλείσει λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού και έχει πάρει πολύ μεγάλη δυναμική η μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού προς Ανατολική Ευρώπη. Και τέλος, η αναβάθμιση της βάσης στο Βόλο, καθώς έχει δρομολογηθεί η ανάπτυξη αεροπορικών δυνάμεων του στρατού ξηράς των ΗΠΑ τους επόμενους μήνες. Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία.